βλέπει εκ νέου αύριο την επιδημιολογική ομάδα έχοντα την ατζέντα του. Επιπλέον δεν μιχαλαρώσει. Η Νικόλ Κουναφή έχει όλε τι λεπτομέρειε. Είναι μαζί μα. Νικόλ, θα θέσει ενώπιον των ειδικών. Τι ακριβώ θα ζητήσει ο πρόεδρο. Λοιπόν, λόγω και τη καλή επιδημιολογική μα εικόνα, Μιχάλη, ο πρόεδρο Αναστασιάδη μετά και τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα θέσει ενώπιον τη επιδημιολογική ομάδα μία σειρά προτάσεων οι οποίε εάν εγκριθούν Τότε να αναμένουμε και νέε ανακοινώσει. Κυβερνητική πηγή που μίλησε στο ΜΕΓΑ ανέφερε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο για άνοιγμα των ξενοδοχειακών μονάδων, για εγχώριο όμω τουρισμό, εν ώψη και του τριημέρου του κατακλισμού, δηλαδή να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο οι παράλιες περιοχέ. Σήμερα τέθηκε επίση και το πλάνο για το άνοιγμα των αεροδρομίων, όπω αυτό ετοιμάστηκε από την Διπουργική Επιτροπή. Με επικεφαλή στον Υπουργό Μεταφορών και η κυβέρνηση αναμένεται να θέσει πρόταση ενώπιον των επιδημιολόγων να επιτραπεί είσοδο στην Κυπριακή Δημοκρατία σε επιχειρηματίε και άλλου επικεφαλεί εταιριών οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε σύναψη συμφωνιών ή θα κλείσουν συμφωνίε με την χώρα μα. Και αναμένεται να ζητηθεί όπω αυτοί να μην τεθούν και σε περιορισμό Μάλιστα. για 14 μήνε. Τι γίνεται με τα οδοφράγματα, και εδώ υπάρχει μια εξέλιξη, Νικόλη. Ε, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα σε ποιο Στάδιο θα επαναλειτουργήσουν, ωστόσο η δική αναμένεται μέσω τη Δικοινοτική Επιτροπή για την Υγεία να ζητήσουν από τα κατεχόμενα την δημογραφική και επιδημιολογική εικόνα όπω έχει διαμορφωθεί, ώστε να μελετηθεί η πορεία εξάπλωση του ιού. Με την ελληνοκυπριακή πλευρά να δηλώνει έτοιμη να πράξει το ίδιο, και αφού μελετηθεί, τότε να παρθούν και οι σχετικέ αποφάσει, Μιχάλη. Πριν ολοκληρώσουμε, αξίζει Νικόλου, να κάνουμε και μια αναφορά για το σημερινό κρούσμα που ανακοινώθηκε. Ναι, σύμφωνα με πληροφορίε, πρόκειται για γυναίκα 85 ετών, τη οποία έκαναν πάρτι γενεθλίων πριν μερικέ μέρε, και σε αυτό το πάρτι έχουν παρευρεθεί 7 πρόσωπα τα οποία θα ερευνηθούν μαζί με άλλες επαφές της γυναίκας και φαίνεται ότι ο σύντροφος της οικιακής της βοηθού είχε βρεθεί θετικό στον ιό πριν από μερικές εβδομάδες. Νικόλ, σε ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες. Αναστάδωση και σύγχυση επικρατεί ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των κέντρων αναψυχής.